προς το παρόν. Στην πασαρέλα μας θα κάνει έτσι έναρξη αυτού του γκαλά το κορίτσι που ήρθε με μπαρόκ επιρροές, vintage στυλ το οποίο έφερε σε μοντέρνα εκδοχή και δεν είναι άλλο από τη Ζέτα Θεοδωροπούλου. Ζετάρα, τι έγινε? Γεια σου, Κατερινάκη μου. Πώς μου το έκανες αυτό εδώ ερχόμενη, μου έκανες ένα τέτοιο περίεργο? Καλά, τι, έτσι αποφασισμένη από το 1 μέχρι το 10 είσαι 100 εσύ, όχι αστεία. Πού βρισκόμαστε, Ζέτα? Εγώ θα πω πάλι ένα αληθινό, κάτι αληθινό από τη ζωή μου. Είμαστε Ντουμπάι. Φυσικά, φυσικά, στο Ντουμπάι. Ναι. Και πάμε dessert safari. Αυτό να εξηγήσω, μην φανταστείτε ότι desert είναι... Desert safari, μήπως θα το πεις. Ναι. Desert, δηλαδή πάτε ένα σαφάρι στην έρημο. Ναι, αυτό μην φανταστείτε ότι είναι όπως είναι όταν κάνουμε στην Αφρική και αυτά, δηλαδή είναι σαν απαραίτητο... Σαν πως έχω κάνει στην Αφρική, δεν ξέρω. Να ναι. Καβαλάς καμήλες, σε πάει αμάξι. Στην Αφρική είναι απαραίτητο να καβαλάς καμήλες. Όχι, βρε παιδί μου, δεν έχει καμία σχέση με το όλο σαφάρι, θέλω να πω. Που πάει... Το λες σαφάρι χωρίς να είναι. Να σου εξηγήσω τι είναι. Πες μου. Πας με ένα ειδικό αμάξι, ναι, στους λόφους της ερήμου. Αυτό είναι στην ουσία το σαφάρι. Αυτό σε κάνει μέσα στην έρημο, μέσα στους λόφους. Α, πας σαφάρι. Σαφάρι, σαφάρι. Και μετά σε πάνε σε ένα σημείο όπου βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Και κατεβαίνεις από το τζιπ, δηλαδή ξεκινάει το τζιπ 5,5 ώρα. Σε κάνει όλο αυτό που λέμε το σαφάρι και όταν, ναι, φτάνεις... Βλέπεις το ηλιοβασίλεμα, κατεβαίνεις, βγάζεις τα πασουμάκια σου. Ωραία, πασουμάκι, και τρελό. Και πάνω στην άμμο, ποζάρεις, πίσω το ηλιοβασίλεμα. Εξαιρετικό. Είναι λίγο να καταλάβω vibe Sex and the City στην ταινία που είχαν πάει αυτές και κάνανε εκεί πέρα και φορούσαν κάτι ωραία πράγματα. Όχι, είναι vibes my life. Κυρίες μου, βαθμολογήστε. Πάω στο ορθόδοξο το ένα που έχει βάλει η Σιμών. Γεια σου, Ζέτα. Γεια σου, Σιμών. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό γιατί το φοράς στο πρόσωπό σου? Αυτό. Ναι. Γιατί εκτός ότι το έχω κάνει στυλ, στις φωτογραφίες που όντως έχω βγάλει στο Instagram και έχω πάρει άπειρες χιλιάδες like, το φοράω και σε προστατεύει όταν φυσάει από την άμμο. Θα έπρεπε, αφού πεις το κόνσεπτ, να το βγάλεις. Λοιπόν, δεν θα αναπτύξω ούτε θα θίξω θρησκευτικά θέματα και σύμβολα. Ο κόσμος παλεύει για την ελευθερία. Αυτό είναι σύμβολο φήμωσης. Αχ, δεν μπορώ για να τις πω γυναίκες. Τέτοια, αλλά, δηλαδή, πραγματικά κουράστηκα να έχουν κάτι να λένε, βρε Κατερινάκη. Είπαμε, είναι Instagramικό, είναι για τον αέρα. Μόλις με ρώτησες και ήδη απάντησα. Το φοράς να προστατεύεται το πρόσωπο από την άμμο αν φυσάει. Λοιπόν, οκ. Okay. Εγώ γενικά δεν ασπάζομαι και το ένα στον καλά, αλλά θα σου βάζα δύο αν το έβγαζες αφού έλεγες το κόνσεπτ. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί εγώ σε αντίθεση από σένα δεν βάζω ένα επειδή δεν μ' αρέσει κάτι. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή να έχουμε να λέμε εδώ μέσα. Ναι, βέβαια. Να έχουμε να λέμε. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ρούχα. Λίγο, να πω κάτι. Είσαι λίγο. Πάρα πολύ όμορφη, αλλά δεν μιλάμε για ρούχα. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Ναι. Εδώ έχουμε ως αρχή, να μην θίγουμε καμία θρησκεία και κανέναν πολιτισμό και το έχουμε αποδείξει. Γι' αυτό δεν μίλησα καθόλου. Και στις τρεις σεζόν που είμαι εγώ εδώ και παλιότερα είμαι βεβαία για αυτό. Και δεν
έχει να κάνει με τίποτα θρησκευτικό αυτό που έκανε η Ζέτα. Δεν μιλάω για θρησκευτικό, μίλησα για τη φήμωση. Γιατί αυτό πηγαίνει σε μετερίζια πάρα πολύ επικίνδυνα και δεν είναι σωστό. Υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες με ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι προστατεύουν το πρόσωπό τους από την άμμο, την αμοθύελα κτλ. Γι' αυτό όταν τελείωσε, επειδή μιλάμε με επιχειρήματα, για να θυμίσω πάλι, αμήνογραφική, στο τελευταίο γκαλά που είχαμε, η Ζέτα μου βαλένε, μου είπε: είστε φανταστική κτλ. Με έχει κουράσει με τις φόρμες σου, γι' αυτό σου βάζω ένα. Αυτό δεν θεωρώ ότι ήταν σωστό επιχείρημα, ούτε σωστή τοποθέτηση. Δηλαδή, σε θυμάσαι μία εβδομάδα πριν, τι σου είπα στο προηγούμενο γκαλά που και σήμερα ήρθες πάλι με μία λίκρα ολόσωμη. Δεν είναι ολόσωμη. Κρίνουμε την κάθε κοπέλα για το στυλ της και όχι τι είχε πει η συγκεκριμένη κοπέλα πριν μία εβδομάδα. Αυτό είναι άδικο που κάνεις, πάρα πολύ μεγάλο άδικο. Είναι άδικο. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει καμία σχέση με θρησκευτικό κομμάτι. Είναι ένα στυλ, είναι καταρχήν, ένα μαντήλι. Καταρχήν, για είναι να το πάμε μαντήλι και το, απάντησα ότι περιοριστήκαμε... αυτό το φοράνε και αυτές τις υφές τα ρούχα και το μαντήλι το φοράνε όταν έχει αναμοθύλα να προστατεύονται το πρόσωπό τους. Ναι, το είπες όταν σε ρώτησα για ποιο λόγο το φοράς. Ναι, και εγώ σου απάντησα. Αν και εφόσον ήσουν διαβασμένη και έχει σωστά επιχειρήματα, όπως συνέχεια λες και ξαναλες και θέλεις να το επιβεβαιώνεις συνέχεια ότι ξέρεις, ότι ξέρεις ότι το πράσινο είναι το χρώμα της ευγένειας και της ελευθερίας κτλ. Γι' αυτό σου δώσα την ελευθερία να μου πεις γιατί το φοράς και να πεις «Α, ναι, το ξέχασα, θα το βγάλω». Αυτή είναι μια εκπομπή που αγαπά βασικά τις γυναίκες. Προφανώς. Και γίνεται από γυναίκες για γυναίκες. Και το οπότε δίκαιο. Δεν θέλω να ακούγονται τέτοια πράγματα εδώ. Εντάξει. Άκου τώρα τι θα γίνει. Ψύχραμα και με θάρρος, πηγαίνεις στην Κρητική Επιτροπή και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.